Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au κάθετος Greek. Εφαρμογή από σήμερα του νέου μέτρου, σύμφωνα με το οποίο οι Αυστραλοί εργαζόμενοι θα μπορούν να μην απαντούν σε τηλεφωνικέ κλήσεις και ηλεκτρονική αλληλογραφία μετά τι εργάσιμες ώρε. <Το> σε ενίσχυση των δικαιωμάτων των πελατών αεροπορικών εταιριών τη Αυστραλία, προχωράει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. <Το> Μένεται για πέμπτη ημέρα πυρκαγιά στο παγκαίο όρο. Σε επαγρύπνηση η Κύπρος μετά την επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης στο μέτωπο Ισραήλ και Χεσμολάχ και... και... Ξεκίνησαν οι πρώτες κλινικές δοκιμές εμβολίου κατά του καρκίνου του πνεύμονα. Ξεκινάμε το δελτίο ειδήσεων με νέα από την Αυστραλία. Οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν κλήσει ή email από το αφεντικό του, του εργοδότε του, είτε κατά τη διάρκεια τη κανονική του άδεια, είτε σε ώρε πριν και μετά το ωράριο εργασία, αποκτούν από σήμερα το δικαίωμα να τα αγνοήσουν μέχρι να ξεκινήσει η επόμενη βάρδια του. Η νέα νομοθεσία αφορά εργαζόμενου σε εταιρείε με προσωπικό άνω των 15 ατόμων. Τα στοιχεία του Αυστραλιανού Ινστιτούτου έχουν δείξει ότι οι Αυστραλοί εργάζονται χωρί να αμοιβονται για πάνω από 5 ώρε την εβδομάδα. Κάτι το οποίο, σύμφωνα με του ειδικού, αναμένεται να μειωθεί με την εφαρμογή των νέων εργασιακών κανόνων. Οι Αυστραλοί εργαζόμενοι θα μπορούν δηλαδή να αρνηθούν να διαβάζουν ή να ανταποκρίνονται σε κλήσει, μηνύματα ή ηλεκτρονική ελλογραφία από του εργοδότε του όταν δεν βρίσκονται στη βάρδια του. Οι νόμοι έχουν προκαλέσει αντιδράσει από τι ενώσει των εργοδοτών και επιχειρηματιών, με τον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση Πίτερ να ότι θα καταργήσει κρατήσει την ομοθεσία εάν κερδίσει τι επόμενε ομοσπονδιακέ εκλογέ. Αναλυτικό, αναλυτικότερα για το θέμα αμέσω μετά το δελτίο ειδήσεων. Η Ομοσπονδιακή Υπουργό Μεταφορών, Κάθριν Κίνγκ, δήλωσε σήμερα πω είναι ανησυχητική η έλλειψη ανταγωνισμού μεταξύ των αεροπορικών εταιριών που επιχειρούν στην Αυστραλία. Παράλληλα, η κυρία Κίνγκ ανακοίνωσε την απόφαση τη Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να υποχρεώνει τι αεροπορικέ εταιρείε να παρέχουν υποστήριξη στου επιβάτε όταν οι συνθήκε το απαιτούν. Η κίνηση τη κυβέρνηση έρχεται λίγο καιρό μετά την ανακοίνωση τη μικρή αεροπορική εταιρεία Μπόντζα να διακόψει τι στην Αυστραλία, ενώ μία ακόμα εταιρεία, η Rex, πρόσφατα μπήκε σε καθεστώ χρεοκοπία. Μεγάλε αεροπορικέ εταιρείε όπω είναι η Qantas και η Virgin Australia έχουν δεχθεί κριτική επειδή έχουν το δίπολο στον εγχώριο ανταγωνισμό, χρησιμοποιώντα την έντονη παρουσία του στον κλάδο για να καταπνίξουν οποιοδήποτε ανταγωνισμό. Η Υπουργό, η κυρία Κίνγκ, ανταποκρίθηκε στι εκκλήσει για διάλυση αυτού του διπόλου. Ένα από τα μέτρα που παίρνει η ο Κυβέρνηση αφορά στην καταβολή αποζημιώσεων σε επιβάτες με στην περίπτωση καθυστερήσεων ή ακύρωσης των αεροπορικών τους πτήσεων. Η επόμενη επικεφαλή τη Βόρεια Επικράτεια και νικήτρια των προχθεσινών εκλογών, Λία Φινοκιάρο, επιμένει ότι θα εφαρμόσει σκληρή γραμμή στο ζήτημα τη αυξημένη εγκληματικότητα. Υποσχέθηκε να μειώσει το όριο ηλικία για την ευθύνη αξιόπινη πράξη από τα 12 έτη που είναι σήμερα στα 10. Επιπλέον, οι φερόμενοι παραβάτε θα προφυλακίζονται αμέσω και οι αρχέ θα έχουν το δικαίωμα να απορρίπτουν την αποφυλάκηση με καταβολή εγγύηση, είπε μεταξύ άλλων η νέα είναι επικεφαλής της Βόρειας Επικράτειας. Η κυρία Φινοκιάριο έχει επίσης υποσχεθεί να αυξήσει τις εξουσίες της αστυνομίας για τη σύλληψη ατόμων νεαρής ηλικία, όπως και να τιμωρούνται μαθητές και μαθήτρες που αποσιάζουν χωρίς λόγο από τα σχολικά τους μαθήματα, κάτι που συμβαίνει συχνά, σύμφωνα με τους ειδικούς, σε παιδιά από οικογένειες ηθαγενών της Βόρειας Επικρά. at the s Ο άντρα που πυροβόλησε θανάσιμα την μαθήτρια Τσαρλίζ Μάτεν και κατόπιν απομάκρυνε τη σωρό τη σε έναν κάδο απορριμμάτων καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη. Ο Τζάστιν Στάιν κρίθηκε ένοχο για τον φόνο τον περασμένο Ιούνιο παρά του ισχυρισμού του ότι η μητέρα του κοριτσιού, με την οποία ο ίδιο ήταν σε σχέση, πυροβόλησε την 9χρονη. Ο 33χρονο καταδικάστηκε σήμερα από το ανώτατο δικαστήριο τη Νέα Νότια Ουαλία στη μέγιστη ποινή εκείνη τη ισόβια κάθριξη χωρί αναστολή. Η αστυνομία είχε εντοπίσει το στόμα τη Σαρλή στι 18 Ιανουαρίου του 2022 κοντά σε ποτάμι στο βόρειο-δυτικό Σίδνη με πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμού. Κατά, κατά, την ανακοίνωση τη ποινή, η δικαστή Helen Wilson την χαρακτήρισε, χαρακτήρισε το έγκλημα ω σοκαριστικά σκληρό. Ραδιοφωνία SBS. Περνάμε σε ειδήσει από την Ελλάδα και την Κύπρο. Απολογείται αύριο Τρίτη ο 44χρονο που κακοποίησε σεξουαλικά τη 16χρονη φίλη του γιού του στον κολονό Αττική. Ο 44χρονο που συνελήφθη βάζοντα τέλο στον εφιάλτη τη νεαρή, φέρεται να ασελγούσε ει βάρο τη κατά ξακολούθηση μέσα στο αυτοκίνητό του σε οικόπεδο που χρησιμοποιεί το ω υπαίθριο χώρο στάθμευση, απειλώντα την ότι θα κάνει κακό στην ίδια και στην οικογένειά τη. Όταν η ορφανή από μητέρα κοπέλα μίλησε στον πατέρα τη, άμεσα ως 44χρονο στέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση από την αστυνομία. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον εισαγγελία και στη συνέχεια στον ανακριτή. Η κοπέλα εξετάστηκε παρουσία πέδο ψυχολόγου ενώ υποβλήθηκε και σε ιατροδικαστική εξέταση ενώ θα γίνουν και εργαστηριακές εξετάσει. Εξακολουθεί να μένεται για πέμπτη μέρα η πυρκαγιά στο Παγκαίο Όρο, έχοντα κάψει περισσότερα από 12.000 στρέμματα δασική έκταση με χαμηλή βλάστηση. Μάχη με τι αναζωοπυρώσει έδιναν χθε όλο το βράδυ μέχρι και σήμερα τα ξημερώματα οι πυροσβεστικέ δυνάμει, ενώ ξεκίνησαν από το πρωί τοπική ώρα οι ρήψει από αέρο. Δύο μεγάλα ενεργά μέτωπα εντοπίζονται στην Καβάλα και στι Αίρε, αν και μακριά από κατοικημένε περιοχέ. Στα σημεία επιχειρούν 280 πυροσβέστες με δεκάδες οχήματα, αεροσκάφη και ελικόπτερα. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται η Κυπριακή Κυβέρνηση μετά την επικίνδυνη κλιμάκωση τη ένταση στο μέτωπο Ισραήλ και Χεσμολάχ και τι εκατέρωθεν απειλέ για συνέχεια στα χτυπήματα. Οι αρχέ τη Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθούν στενά και αξιολογούν τι εξελίξει, εκτιμώντα ότι επί του παρόντο η κατάσταση παραμένει μεν ανησυχητική αλλά ελεγχόμενη. Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια, ακόμα και για το απευκταίο ενό γενικευμένου πολέμου. Η Κύπρο αναμένεται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην επιχείρηση εκένωση. Ξένων υπηκών από την περιοχή με το σχέδιο Εστία να έχει ενεργοποιηθεί εδώ και εβδομάδε. Οι Κυπριακέ Αρχέ δηλώνουν έτοιμε ακόμα και για την βραχίδια φιλοξενία έω και 100.000 ξένων υπηκών που θα απομακρυνθούν από τι εμπόλεμε ζώνε. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη διαμορφωθεί ειδικό χώρο στο παλιό αεροδρόμιο τη Λάρνακα για την υποδοχή και την προσωρινή φιλοξενία αμάχων. Ελληνικό πρόγραμμα. Ραδιοφωνία SBS. Περνάμε στο διεθνή χώρο. Συστήματα τη αντιαεροπορική άμυνα στην περιφέρεια τη Ουκρανική Πρωτεύουσα ενεργοποιήθηκαν για να αποκρούσουν ρωσική αεροπορική επιδρομή με ντρόουν, όπω ανακοίνωσε η Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση Κιέβου πριν από λίγε ώρε. Εντοπίστηκε κίνηση εχθρικών μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων και συστήματα τη αντιαεροπορική άμυνα επιχειρούν στην περιφέρεια, ανέφερε ο Ουκρανικό στρατό μέσω του Μέσου, μέσου Κοινωνική Δικτύωση. telegram Ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιους στην πόλη της Γάζας στις πρώτες ώρες σήμερα, μεταδίδει το επίσημο Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων WAFA, σύμφωνα με, τον οποίο, σύμφωνα με, το οποίο υπάρχουν επίσης πολλοί τραυματίες. Στόχος ήταν σπίτι σε μικρή απόσταση από νοσοκομείο, όπως επικαλέστηκαν γιατροί. Τουλάχιστον 40.405 έχουν σκοτωθεί και 93.468 έχουν Υποστεί, έχουν τραυματιστεί σε Ισραηλινά πριλήγματα στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι έχει συγκεντρώσει στοιχεία από τουλάχιστον 240.000 παιδιά ηλικία από 6 μηνών έω 5 ετών στη Γάζα από τις αρχές της χρονιάς, τα οποία υποφέρουν από υποσυτισμό. Ενώ για πρώτη φορά εδώ και 25 χρόνια καταγράφονται κρούσματα πολιομιελίτιδας στη Λωρίδα της Γάζας. Στο κενό έπεσαν εντωμεταξύ προσπάθειε των Ηνωμένων Πολιτειών τη Αιγύπτου και του Κατάρ να επιτύχουν μια συμφωνία κατάπαυση του Περό στη Λωρίδα τη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμά. Αντιπροσωπεία τη Χαμά, η οποία είχε μεταβεί στο Κάιρο, αναχώρησε χθε Κυριακή και ένα από τα στελέχη τη είπε ότι συνάντησαν του Αιγύπτιου και Καταριανού Μεσολαβητέ, οι οποίοι του ενημέρωσαν για τα, για τα αποτελέσματα των τελευταίων διαπραγματεύσεων. Και ξεκίνησαν οι πρώτες παγκόσμιο κλινικές δοκιμές εμβολίου κατά του καρκίνου του πνεύμανα με, τη χορήγηση, με την πρώτη χορήγηση σε ασθενή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το εμβόλιο στοχεύει τον μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα, την πιο κοινή μορφή της νόσου. Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίω με περίπου 1,8 εκατομμύρια θανάτου ετησίω. Οι πιθανότητε επιβίωση είναι ιδιαίτερα χαμηλέ για όσου έχουν προχωρημένα στάδια τη νόσου, όπου οι όγκοι έχουν εξαπλωθεί. Το νέο αυτό εμβόλιο χρησιμοποιεί την τεχνολογία mRNA, όπω τα εμβόλια για τον κορονοϊό. Σχεδιάστηκε για να δίνει εντολέ στο σώμα να εντοπίζει και να εξουδετερώνει τα καρκινικά κύτταρα. Οι κλινικέ δοκιμέ έχουν ξεκινήσει σε 7 χώρε εκτό από την Αγγλία, στι Ηνωμένε Πολιτείες, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Ισπανία και την Τουρκία. Στην οτιμή σου συναλλάγματο τώρα, ένα δολάριο Αυστραλία ισοδυναμεί σήμερα με 61 λεπτά του ευρώ και με 68 σέντ του Αμερικανικού. Στα αθλητικά, πανελληνιό ρεκόρ έκανε ο Εμμανουήλ Καραλή στη διοργάνωση Steve Diamond League στην Σιλέσια τη Πολωνία. Ο Χάλκινο Ολυμπιονίκη του Παρισιού στο Άλμα Επικοντό έγινε ο πρώτο Έλληνα που υπερβαίνει τα 6 μέτρα. Στο ποδόσφαιρο και την δεύτερη αγωνιστική του Ελληνικού Πρωταθλήματο Ποδοσφαίρου είχαμε το πρωί τα εξή αποτελέσματα. Αστέρα Τρίπολη, Βόλο 0-1. Πάοκ Πανετολικό 2-0. Και παναθηναικος λεβαδιακο Λεβαδιακό 1-0. Ενώ αύριο τα ξημερώματα θα διεξαχθεί το παιχνίδι Ολυμπιακό Καλιθέα. Στην πρώτη αγωνιστική στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου είχαμε δύο αγώνε σήμερα τα ξημερώματα. Απόλων Αεκλάρνακα 1-2 και Ομόνια Εθνικό Άχνα 3-0. Αναλυτικότερα στο, δελτίο, στο αθλητικό δελτίο τη ημέρα. και στην πρόγνωση του καιρού για αύριο στην Πέρθη λίγες βροχές το πρωί υποχώρηση στη συνέχεια 15 21 στην Αδελαϊδα υποχώρηση των δυνατών ανέμων και σχεδόν έθυρος ο καιρός 10 23 στη Μελβούρνη δυνατή άνεμη και λίγα σύννεφα 11 20 στο Χόμπαρτ βροχοπτώσεις από το μεσημέρι και μετά και δυνατή άνεμη 12 20 στην Καμπέρα λίγα σύννεφα 3 17 στο Γόλογκογκ έθυρος καιρός 13 23 έθυρος ο καιρός και στο Σίδνη 11-24 στο Νιου Κάστλ καλοκαιρία 10-25 στο Μπρίσμαν λίγα σύννεφα 17-28 στο Τάνσβι λίγα σύννεφα 17-28 στο Κέντς λίγες βροχές 20-28 έθριος ο καιρός στον Τάργουν 23-35 έθριο καιρό θα έχει αύριο η Αθήνα 23-33 αρέσνε φώσεις στην Θεσσαλονίκη 21-31 στη Λευκοσία λίγα σύννεφα και ζέστη 2 έως 38 βαθμοί Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε κυρίε και κύριοι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα τη ραδιοφωνία SBS σήμερα Δευτέρα, 26 Αυγούστου του 2024. Στη σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο πάνω αποστόλου. Επόμενη ενημερωσή σα με τίτλου ειδήσεων στι 4.30 και και στι 5 το δεύτερο σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά τα μηνύματα του σταθμού, ο Θέμη Καλό επιστρέφει μέχρι τι 6 με ένα ενημερωτικό και επικύλισελη πρόγραμμα. Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν. Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.